Είδατε προχθές τι έγινε. Τι πάνε να κάνουν, δεν έχω καταλάβει, ειλικρινά. Δεν θα μιλήσουμε τώρα αν πρέπει να πέσει κροτίδα ή καπνογόνο. Δεν συζητάμε. Όλοι ξέρουμε τι είναι το σωστό και τι είναι το λάθος. Αλλά το να λες μείον ένα και χάσει και τρεις βαθμούς, να λιώνεις όλο το πρωτάθλημα με μια απόφαση τόσο εύκολα, με έναν γιατρό να λέει δεν ξέρω τι να πω και τι να κάνω, τόσο εύκολα να πηγαίνουμε στο χορηγό του, στο υγεία και να του βγάζει μια γνωμάτευση για να δέχεται ο δικαστής. Είναι τρομερά πράγματα, έτσι. Δηλαδή, πας χαλιέσαι για τον αθλητισμό και εμείς είμαστε εδώ. Είναι, ας πούμε, η δουλειά μας, ας πούμε. Όλος ο υπόλοιπος κόσμος τι λέει για τον αθλητισμό, μετά με όλα αυτά που λέτε. Δηλαδή, τι να πω, λένε για χαρτιά, αγώνες στα χαρτιά. Ποιοι αγώνες στα χαρτιά? Αυτοί είναι αγώνες στα χαρτιά. Ποιοι είναι αγώνες στα χαρτιά? Αυτοί που χάνανε και μπαίνανε μέσα για να το διαλύσουν και λες το πήρε στα χαρτιά? Ή αυτό που έγινε πέρσι στο ΆΚΑ με το μπάσκετ, που θέλανε να σταματήσουν το παιχνίδι, κάνανε ότι μπορούσαν να το σταματήσουν και θέλανε να διακοπεί το παιχνίδι για να μην χάσουν πολλούς πόντους. Αυτό είναι παιχνίδι στα χαρτιά? Δεκάδες τέτοιες περιπτώσεις είναι που μπορούμε να πούμε. Και τι έγινε εκεί στο μπάσκετ? Δεν φάγανε μείον δύο. Τρομερά πράγματα. Αυτό είναι κράτος? Αυτό έτσι ελέγχεται ο κράτος του κανόνες δικαίου? Και φάγαμε εδώ πέρα τώρα για να μην πετάξει στον περιβάλλον χώρο.